videotex.gr. Καβάλα στην είδηση. Όλες οι ειδήσεις με ένα κλικ. Με τη δύναμη της δημοσιογραφικής ομάδας του Ένα Channel. Η μοναδική εκπομπή διαγωνισμού μαγειρικής στο μοναδικό Ένα Channel. Κάνατε ένα καλαμάρι γεμιστό που εγώ το ήθελα πάρα πολύ. Αγαπημένο πιάτο, πάρε μέρος στο διαγωνισμό μαγειρικής και κέρδισε μεγάλα δώρα. Δείξε τις ικανότητές σου στη μαγειρική. Τηλεφώνησε τώρα στο 2510-2310-33 ή στείλε mail στο info@enachannel.gr. Αγαπημένο πιάτο, ο μεγάλος διαγωνισμός μαγειρικής μόνο στο μεγάλο κανάλι. Με φρέσκο γάλα από τον τόπο μας. Την ίδια, παλιά, παραδοσιακή συνταγή. Με αγάπη και μεράκι. Παράγουμε τα φημισμένα τυριά με ηλίχλωρο και καλαθάκι λίμνου. Τυριά φημισμένα για την ποιότητα και την γεύση τους. Που παράγονται όπως παλιά, στο παραδοσιακό τυροκομείο μας. Τυροκομικά προϊόντα στα Φίλης Κωνσταντίνος. Τα προϊόντα μας θα τα βρείτε στη Λίμνο και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Προστατεύουμε το περιβάλλον για τα παιδιά μας. Ρεκόσμος, γιατί η επιλογή είναι δική σου. Όλοι μεγαλώσαμε με τις παλιές συνταγές. Με γεύσεις ελληνικές, πατροπαράδοτες. Ξυπνήστε μνήμες, γεύσεις και μυρωδιές με ποιοτικά προϊόντα Αλλαντικών. Αλλαντοποιία Βόρειος Ελλάς. Από το 1946 συνεχίζουμε το ταξίδι στην παράδοση και την ποιότητα και μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά μοναδικές γεύσεις μέσα από μια μεγάλη ποικιλία Αλλαντικών. Λουκάνικα με χαρακτήρα, καπνιστή μπριζόλα, παστούρμας για τους μερακλίδες, μορταδέλα και βραστά αλλαντικά για υγιεινή διατροφή. Δοκιμάστε τη βραβευμένη σειρά Αλλαντικών μας με καπνιστό χειρομέρι, μπριζόλα βουνού, πολύτικο σουτζούκι και πολλές άλλες γεύσεις και μυρωδιές. Με σύγχρονο εξοπλισμό ελέγχουμε προσεκτικά όλα τα στάδια παραγωγής, διατηρώντας την ποιότητα σε όλα μας τα προϊόντα. Αλλαντοποιία Βόρειος Ελλάς. Θα μας βρείτε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στο Τέρμα Ευξήνου Πόντου, στη Δράμα. Αλλαντοποιία Βόρειος Ελλάς. Παραδοσιακά ελληνικά. Όλα αλλάζουν. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς δίνουμε πάσα ο ένας στον άλλο. Κάτι ανατρεπτικό, κάτι μοναδικό, με ειδήσεις, ιστορικά γεγονότα, ρεπορτάζ από το χώρο του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, από όλα τα αθλήματα. Για μια εκπομπή μαχητική, όχι χτυπήματα κατά τη ζώνη. Πάντα όμως αλήθειες. Πότε θα συμβεί αυτό? Κάθε Παρασκευή στις 10 στο Ένα Channel, ένα σπορ. Προσέξτε όμως, ο καλός και ο κακός.
Έτσι, μπράβο. Το πρόγραμμα που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Μπουγάτσα Ανδρεάδη και η καλή μέρα γίνεται πράξη. Καλησπέρα σας. Σήμερα Παρασκευή, η εβδομάδα έχει φτάσει στο τέλος της. Περισσότεροι από εμάς πλέον αρχίζουμε λίγο να ξεκουραζόμαστε το Σαββατοκύριακο. Καφεδάκι στο χέρι, χαλαρά στον καναπέ. Το καλοκαίρι μας δείχνει λίγα σημαδάκια ότι κρατάει, αλλά το Σαββατοκύριακο θα μας αλλάξει εντελώς ο καιρός. Καλή υπομονή λοιπόν για το φθινοπορεινό έτσι κλίμα που θα έρθει. Σήμερα σας έχουμε μαζί εδώ μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Έχουμε τη Βασιλική, η οποία σε αυτό το μήνα που πέρασε μας έδειξε πάρα πολλά πράγματα για τα παιδιά μας, για την ανάγκη που έχουν να μάθουν και να μάθουν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που εμείς τους δείχνουμε σαν γονείς. Και σήμερα την έχω εδώ για, καθώς τη ζήτησα ένα ιδιαίτερο θέμα να μας δείξει, και πιστεύω ότι αυτό το θέμα που θα σας παρουσιάσουμε και έχει να κάνει με τα παιδιά τα οποία είναι επιθετικά, με το bullying που καμιά φορά που μπορεί να έχει να παρουσιάσει ένα παιδί ή κάποιο άλλο παιδί να είναι ένα θύμα αυτής της μιας τέτοιας κατάστασης και τους τρόπους τους οποίους πρέπει να προλάβουμε όταν αντιληφθούμε ή πέσει στο μάτι μας κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι αυτά είναι πολύ κέραια και πολύ σημαντικά για τα παιδιά μας και για τη βοήθεια που μπορούμε να τους δώσουμε. Βασιλική, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσω για αυτό το θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια λίγο κλισέ, με την έννοια ότι έχει αρχίσει να συζητιέται έντονα, όμως όλοι θεωρούν ότι είναι μακριά από αυτούς. Δεν είναι μακριά από μας. Είναι πολύ κοντά μας. Υπάρχει περίπτωση να το ζούμε και να μην το ξέρουμε. Οπότε καλό είναι κάποια πράγματα να τα μπορέσουμε να τα διαγνώσουμε και να ενημερωθούμε για αυτά. Λοιπόν, μου έφερες εδώ κάποιες πρώτες εικόνες για το τι θα συζητήσουμε και μπορώ να σας πω ότι και εγώ έκανα κάποιες ερωτήσεις στη Βασιλική, ξεκινώντας από ένα παιδί. Ένα παιδί λοιπόν, το οποίο στο σχολείο μπορεί να έχει μια άλλη συμπεριφορά, στο σπίτι μια άλλη συμπεριφορά ή καμιά φορά η ίδια συμπεριφορά να είναι και στο σπίτι και στο σχολείο. Τι σημαίνει λοιπόν επιθετική συμπεριφορά στα παιδιά και πώς μπορούμε να το προλάβουμε ή να αναγνωρίσουμε τα σημάδια επάνω σε ένα παιδί? Ωραία λοιπόν. Τα παιδιά, είμαστε πολύ χαρούμενοι σαν γονείς όταν έχουμε παιδιά τα οποία έχουν την ίδια εικόνα στο σχολείο, την ίδια εικόνα με τους φίλους τους και την ίδια εικόνα στο φροντιστήριο, στο σπίτι, παντού. Δυστυχώς, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές, τις οποίες πρέπει έγκαιρα να τις διαγνώσουμε. Όπως είναι το σχολείο, όπως είναι και το φροντιστήριο, είναι χώροι οι οποίοι έχουν κανόνες, τους οποίους τους θεσπίζει είτε η κοινωνία, είτε το ίδιο το σχολείο, είτε οι άνθρωποι που συγκροτούν το σχολείο. Αυτοί οι κανόνες έχουν στόχο, και το ίδιο το σχολείο έχει το στόχο όχι μόνο να επιμορφώσει τα παιδιά ακαδημαϊκά, αλλά έχει στόχο να διαμορφώσει και προσωπικότητες. Επομένως, όλα παίζουν ρόλο. Τα παιδιά μπαίνουν σε μια διαδικασία στην οποία μπαίνουν σε μια κλειστή κοινωνία και πρέπει να μάθουν να χειρίζονται τους κανόνες και να μάθουν να προσαρμόζονται στους διαφορετικούς ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζονται. Οπότε έχει πάρα πολλά μέτωπα. Ακόμα και το σχολείο είναι κάτι πολύ δύσκολο και σε θέμα συμπεριφοράς και όχι μόνο τα μαθήματα που μένουμε όλοι στα μαθήματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Όταν μιλάμε για επιθετικές συμπεριφορές λοιπόν, γιατί έχει και μία διαφορά επιθετική συμπεριφορά με το bullying, το λεγόμενο τον σχολικό εκφοβισμό, έχουν μικρές αλλά έχουν σημαντικές διαφορές. Η επιθετική συμπεριφορά απλά είναι ένα σύνολο ενεργειών
κατά τις οποίες αποσκοπούν να προκαλέσουν βλάβη σε κάποιον άλλον. Οτιδήποτε και να είναι αυτό. Μπορεί να είναι αντικείμενο, μπορεί να είναι άνθρωπος. Πάντως αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν βλάβη. Ο λόγος που θέλουν να το κάνουν αυτό έχει να κάνει με αυτό που φέρνουν από το σπίτι ή με αυτό που αντιμετωπίζουν σε αυτή την κοινωνία που βρίσκονται. Πολύ ωραία. Οι αιτίες είναι πάρα πολλές. Αιτία μπορούμε να θεωρήσουμε, που θα σας εξηγήσω και αναλυτικά, γιατί έχει πολλών ειδών αιτίες. Μπορεί να είναι ο τόπος, μπορεί να είναι το ίδιο το παιδί, η συμπεριφορά του, οι ευαισθησίες του, ο τρόπος που τα βγάζει. Οπότε είναι καλά να τα πούμε όντως όλα αυτά αναλυτικά. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε προτού ανακαλύψουμε την αιτία είναι να κάνουμε τη διάγνωση. Μετά, αφού κάνουμε τη διάγνωση, αν ξέρουμε την αιτία, μπορούμε να το χειριστούμε ή η αιτία θα μας βοηθήσει το πώς να το αποτελεσματικά να το θεραπεύσουμε, οτιδήποτε συμβαίνει. Πότε πρέπει να ανησυχούν οι γονείς, λοιπόν, και πότε έχουμε τη διαφορά της εφηβείας, διανύω δύσκολη εφηβεία, από το κάνω πράγματα τα οποία με ανησυχούν. Το πρώτο στάδιο της επιθετικής συμπεριφοράς που πολλοί γονείς ίσως θα θυστούν, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι το απόλυτο, ότι μιλάμε για ένα παιδί το οποίο αργότερα θα εκφοβίζει άλλα, είναι το πείσμα. Το πείσμα και η αντίσταση. Αρχίζουν τα παιδιά να έχουν να πεισμώνουν με το οτιδήποτε, να έχουν αντίσταση στους γονείς τους για οτιδήποτε τους λένε. Διάβασα, όχι, δεν διαβάζω. Φάε, όχι, δεν θα φάω. Μόνο και μόνο από ένα πείσμα. Εκδηλώνεται είτε λεκτικά και αργότερα και με πράξεις, και αργότερα, μόνο στους γονείς, και αργότερα πηγαίνει και σε άλλους ενήλικες και σε άλλα παιδιά. Δηλαδή ξεκινάει συνήθως από το σπίτι αρχικά. Αργότερα υπάρχουν εκρήξεις θυμού. Το παιδί αρχίζει και γίνεται πιο θυμωμένο, πιο επιθετικό, το βλέπουμε λίγο κλίνεται, αντιδρά για οτιδήποτε γίνεται. Βλέπουμε το παιδί μας ότι κάτι δεν πάει καλά, είναι συνεχώς προβληματισμένο. Ενισχύεται η επιθετικότητά του για ποιο λόγο. Εκεί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όλοι μια πολύ συγκεκριμένη στάση. Γιατί είναι πολύ πιθανό να ενισχύσουμε αυτή την επιθετικότητα αν αρχίσουμε να αντιδρούμε στην αντίδρασή του. Τι σημαίνει αυτό? Αρχίζουμε τις φωνές, βλέπουμε την αλλαγή και του τις τονίζουμε. Αρχίζουμε και αντιδράμε και εμείς θυμωμένα. Του δίνουμε δηλαδή ακριβώς το ίδιο πίσω. Αυτό το τροφοδοτεί και ενισχύει την επιθετικότητα που θα μπορούσαμε να καταπολεμήσουμε από την αρχή. Επίσης, μια κλιμάκωση στην επιθετική συμπεριφορά είναι πράξεις βίας εναντίον ανθρώπων και εναντίον, μπορεί να το δούμε, πράξεις εναντίον ζώων, πολύ συχνά βλέπουμε. Αυτό, ακριβώς. Ευχαριστούνται με την οποιαδήποτε μορφή βίας. Ευχαριστούνται με παιχνίδια τα οποία έχουν βία. Οτιδήποτε προκαλεί, τους φαίνεται πάρα πολύ θεμητό, τους αρέσει, τους ιντριγκάρει, θέλουν να ασχοληθούν μαζί του. Επίσης, η μεγαλύτερη κλιμάκωση γίνεται στα τελευταία χρόνια του σχολείου, όπου η επιθετική συμπεριφορά φαίνεται πάρα πολύ, γιατί έχει πλέον μία αντικοινωνική διάσταση. Τα παιδιά αυτά ήδη αρχίζουν και γίνονται αντικοινωνικά από το γυμνάσιο και στις πρώτες τάξεις του λυκείου, διότι η συμπεριφορά τους δεν ικανοποιεί τους άλλους. Επομένως, αρχίζουν και γίνονται αντικοινωνικοί. Χάνουν φίλους, έχουν συγκεκριμένους. Ή κάνουν φίλους επειδή είναι έτσι. Κάποιοι άνθρωποι τους κάνουν παρέα επειδή έχουν θέση ισχύως και εξουσίας. Επειδή έχουν τη βία, χρησιμοποιούν βία, τους φοβούνται, οπότε τους προσεγγίζουν με αυτό το. Γιατί τους φοβούνται. Θέλω να είμαι μαζί του, γιατί φοβάμαι μην πάθω από αυτόν πράγματα. Οπότε οι φιλίες τους είτε βασίζονται σε αυτά, είτε τους απομονώνουν. Οπότε βλέπουμε αντικοινωνική συμπεριφορά στο τέρμα, βλέπουμε να αρχίζουν να κάνουν διαρρήξεις, να αρχίσουν να βανδαλίζουν, βάζουν φωτιά, κάνουν πράγματα τα οποία πλέον αρχίζουν και γίνονται και ποινικά. Διάρρηξη σπιτιών εντοπίζεται, μπορεί να σκάσουν από το σπίτι αδικαιολόγητα, χωρίς να έχει γίνει κάτι. Είναι πάρα πολύ συχνά φαινόμενα που βλέπουμε ότι είναι, που όταν συζητάμε με τους γονείς για αυτά, σημαίνει ότι είχαν δείξει τα σημάδια τους πολύ πριν και δεν τα δώσαμε σημασία. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε από τα πρώτα χρόνια, από το δημοτικό, να ασχολούμαστε με το παιδί και με τη συμπεριφορά του. Δηλαδή, πώς η πρόληψη μας νοιάζει. Πώς γίνεται η πρόληψη? Και εδώ πάνω να πω αυτό, ότι επειδή χτες είχαμε κάποια παιδάκια εδώ πέρα στο σχολείο, παρατηρήσω ότι κάποια από αυτά είναι λίγο πιο αντιδραστικά, να το πω έτσι. Δεν ακούνε με τη μία φορά ή με τη δεύτερη ή με την τρίτη.
Νομίζω ότι ο χαρακτήρας διαμορφώνεται από τώρα και οι δάσκαλοι πραγματικά προσπαθούν σε αυτόν τον τομέα, χωρίς να πούμε κάτι θετικό ή αρνητικό, αλλά πρέπει και από το σπίτι να υπάρχει και αυτή η συμπεριφορά, έτσι. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει από το σπίτι. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι όλα είναι ότι το παιδί μεγαλώνει και έχει τη δική του προσωπικότητα. Πρέπει να θεωρήσουμε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε οτιδήποτε λέει και σε οτιδήποτε κάνει. Ναι, είναι πολύ ωραίο πλέον να έχει άποψη. Το θέμα είναι το πώς την εκδηλώνει. Οπότε από την πολύ μικρή ηλικία του δημοτικού και πιο πριν, εξαρτάται από το παιδί και στο γυμνάσιο, πρέπει να εξοικειώνουμε τα παιδιά με την έννοια του θυμού, της αντιζηλίας, τα νεύρα. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικά, δεν θέλουμε τα παιδιά μας να μην τα έχουν. Πρέπει να τους ενημερώσουμε ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να τα έχουμε αυτά. Απλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα όρια που το εκδηλώνουμε και πότε να το εκδηλώνουμε. Πρέπει να μάθουν δηλαδή τα παιδιά να το χειρίζονται. Είναι θεμητά όλα. Πώς όμως τα δείχνουμε στους άλλους? Πρέπει να γίνονται με αποδεκτό τρόπο που αρμόζει στην κοινωνία μας για να είμαστε και αποδεκτοί μέσα από στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Με απλά λόγια, η Βάσο θέλει να πει ότι δεν πρέπει να φωνάζουμε. Βάζω μέσα και τον εαυτό μου. Δεν φωνάζουμε και δεν αντιδρούμε στα παιδιά, γιατί και εμείς δεν θέλαμε να το κάνουν αυτό σε εμάς. Βέβαια, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους μικρούς ενήλικες, θα το βάλω συσσαγωγικά, χωρίς προσωπικότητα, οι οποίοι διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους. Έτσι δεν είναι? Είναι μικροί ενήλικες, όπως το έχουμε ξαναπεί, διαμορφώνουν προσωπικότητα, οπότε θέλουμε όρια. Οι φωνές δεν είναι πάντα αποδοτικές. Φωνές πρέπει να έχουμε όταν φτάνουμε σε πολύ συγκεκριμένες οριακές καταστάσεις. Θέλουμε να μιλάμε και να οριοθετούμε. Αν θέσουμε βάσεις από την αρχή, οι καυγάδες θα ελοχιστοποιηθούν. Οι εντάσεις θα ελαχιστοποιηθούν επίσης. Πρέπει να μάθουμε να χειριζόμαστε την εφηβεία του παιδιού και τα νεύρα του παιδιού. Δεν είμαστε κι εμείς έφηβοι. Δεν πρέπει να συνοριζόμαστε τα παιδιά αυτά. Δεν είμαστε στην ίδια φάση. Δεν έχουμε τις ίδιες εμπειρίες. Επομένως πρέπει. Και εμείς ήμασταν το ίδιο. Αυτό. Και εμείς ήμασταν το ίδιο. Επομένως πρέπει να μπούμε στη θέση τους και με τρόπο και υπομονή να τους δείξουμε το σωστό δρόμο. Και σαν καθηγητές και σαν γονείς. Τώρα, τι διαχωρίζει την επιθετικότητα με τον σχολικό εκφοβισμό? Βλέπω με μεγάλη μου... Είμαι πολύ στενοχωρημένη που βλέπω ότι τα παιδιά πλέον αρχίζουν και διακομωδούν την έννοια bullying. Γιατί οτιδήποτε γίνεται, μου ασκείται bullying και γελάνε και του ασκώ bullying. Βλέπω ότι είναι μια έννοια που αρχίζει λίγο να τη διακομωδούν από το να βλέπουν την ουσία, τη βάση και το πόσο σοβαρά αντίκτυπα μπορεί να έχει για τους συμμαθητές τους και για τους φίλους τους. Τι είναι επιθετική συμπεριφορά λοιπόν και τι bullying? Το bullying, ο λεγόμενος σχολικός εκφοβισμός, είναι μια συνεχόμενη κατά επανάληψη διαδικασία συνολοενεργειών, το οποίο γίνονται εσκεμμένα για κάποιο λόγο. Δηλαδή, όχι μία φορά είδαμε τα παιδιά να τσακώθηκαν και το ένα, ας πούμε, λίγο μπορεί να άσκησε μια μικρή μορφή βίας στο άλλο και είναι σχολικός εκφοβισμός. Όχι. Μπορεί να είναι μέσα σε φάση παιχνίδι περιστασιακών νεύρων που και πάλι πρέπει να το δούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι σχολικός εκφοβισμός. Είναι μια συνεχόμενη και κατά ξεκολούθηση πράξη, η οποία κυρίως γίνεται στους πιο αδύναμους. Τα θύματα είναι συνήθως οι πιο αδύναμοι, είτε μαθητικά, είτε σωματικά, είτε έχουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, τις οποίες οι άλλοι δεν μπορούν να τις διαχειριστούν. Επομένως, επαναλαμβανόμενες αυτές οι ενέργειες μπορεί να είναι είτε λεκτικές, που μπορεί αυτό να είναι πειράγματα, κάποιες απειλές, μπορεί να είναι σωματικές, που είναι χτυπήματα, σπρωξιές, τέτοια πράγματα, και ψυχολογικές. Ψυχολογική μπορεί να είναι συκοφαντικές παρατσούκλια, μπορεί να είναι αποκλεισμός από την παρέα, μην κάνετε παρέα σε αυτόν, ή με κάποιο τρόπο να προσπαθούμε να διώξουμε ένα παιδί από την ομάδα. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει όλα αυτά. Λόγω του ότι υπάρχει ανισορροπία δύναμης μεταξύ θύματος, η θυματοποίηση δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες ανισότητες. Ισχυροποιεί τον θήτη, αποδυναμώνει τελείως το θύμα. Άρα το πρόβλημα χειροτερεύει. Το θύμα αναστατώνεται. Είναι πολύ δύσκολο, επειδή συνήθως, όπως σας είπα, αναφερόμαστε στους πιο αδύναμους χαρακτήρες, δύσκολα να είναι εξωστρεφείς και να το πούνε. Πρέπει εμείς να το διαγνώσουμε από αυτά τα παιδιά. Ενώ ο θήτης γίνεται ψυχρός, νιώθει δικαιωμένος, πιστεύει ότι πολύ καλά κάνει και ενεργεί έτσι, δέχεται την αποδοχή από άλλους που το βλέπουν και νιώθει ότι καταφέρνει το στόχο του. Και αυτό ακόμα το εντείνει που τα θύματα συνήθως δεν αντιδρούν σε αυτό.
Η συχνότητα του φαινομένου θα πρέπει να μας τρομάζει, γιατί εμφανίζεται σε ποσοστά που κυμαίνονται από 5 έως 22% μέσο όρο. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που έρευνες δείχνουν σχολεία που ένας στους 3 μαθητές έχει δεχτεί έχει δεχτεί σχολικό εκφοβισμό. Οπότε, μπορεί να είμαστε κι εμείς άνθρωποι που το ζούμε και δεν το ξέρουμε. Οι γονείς είναι οι τελευταίοι που το μαθαίνουν συνήθως. Κακό αυτό. Πολύ κακό. Πολύ κακό αυτό. Πολύ κακό αυτό. Και πιο συχνά σε αντίδραση έχουμε ότι το θύμα αγνοεί, τα κλείνεται μέσα του, ενώ ο θήτης ζητά εκδίκηση. Και υπάρχει και μια κατηγορία που σπάνια ενδιαφέρει τον κόσμο ή δεν την έχει σκεφτεί. Υπάρχει η κατηγορία θύματος θήτη, που είναι και θύμα και θήτης ταυτόχρονα. Η πιο σημαντική και η πιο σοβαρή κατηγορία, με τα περισσότερα προβλήματα ψυχικά κυρίως, δημιουργεί σοβαρά αντίκτυπα στα παιδιά τα οποία το βιώνουν. Εδώ μιλάς για έναν κρίκο. Κάποιος που απειλείται να απειλήσει. Ακριβώς. Σωστά. Και εκεί ο ενδιάμεσος κρίκος είναι ο πιο αδύναμος, θα το πω λέγαμε. Ο ενδιάμεσος είναι ο πιο αδύναμος, βιώνει πάλι, προσπαθεί να αποδείξει, ούτε κλείνεται και το αποδέχεται, προσπαθεί να αποδείξει πράγματα που δεν είναι, δέχεται, δηλαδή και το δέχεται και το κάνει. Αυτός που το κάνει ο θήτης δεν είναι το κακό παιδί, για κάποιο λόγο το κάνει. Πρέπει να ερευνήσουμε τον λόγο που θα φτάσουμε και σε αυτό. Και φυσικά είναι και οι θεατές που τους αγνοούμε. Ο λόγος των θεατών είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός. Οι θεατές έχουμε εντοπίσει από τις έρευνες που κάνουμε ότι έχουν πολύ και ευχαρίστηση με το να βλέπουν τέτοιου είδους βίας. Τους αρέσει ο τσαμπουκάς. Βλέπουν το ξύλο, βλέπουν ένα παιδί να δυσκολεύεται και χαίρονται που το κάνουν αυτό. Το να είσαι παθητικός όμως θεατής, χωρίς να κάνεις κάτι εσύ. Αυτό αργότερα δεν εξελίσσεται στην προσωπικότητά σου, γιατί κάποια στιγμή θα γίνει και πράξη. Μπορεί να μην είναι το σχολείο, να είναι αργότερα όμως σαν προσωπικότητα. Φυσικά, είτε παραδειγματίζονται παιδιά τα οποία βλέπουν ότι θετικά τους βλέπουν θετικά τα παιδιά τα οποία ασκούν τον εκφοβισμό, είτε θα φοβηθούν και δεν θα το ξανακάνουν. Ή απλά μένουν ανέτοτοι γιατί φοβούνται μήπως μπλεχτούν. Σπάνια είναι τα παιδιά. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό ευτυχώς και παιδιών που προσπαθούν να βοηθήσουν, αλλά το ακόμα μεγαλύτερο είναι αυτό που δεν αντιδρά καθόλου, γιατί φοβάται και είναι σε δύσκολη θέση. Και δεν είναι το παιδί αυτό που πρέπει να δράσει, να σας πω την αλήθεια. Συμφωνώ. Σε αυτό έχεις δίκιο. Και έχουμε και τη μερίδα των καθηγητών που το βλέπουν. Δυστυχώς, μαρτυρίες παιδιών μας λένε ότι περίπου ένας στους 3 μας λέει ότι οι καθηγητές δεν αντιδρούν καθόλου σε τέτοια στάδια. Είτε δεν τα βλέπουν, είτε τους τα λένε και δεν αντιδρούν. Για πολλούς λόγους, τους οποίους θεωρώ αδικαιολόγητους, οποιοδήποτε έρχεται σε επαφή με παιδιά πρέπει να καταρτίζεται, μπορεί το κράτος να μην μας βοηθάει. Σαν καθηγητές που θα ασχοληθούμε με πολλά παιδιά, να μην μας καταρτίζει πάνω σε αυτή την έννοια του σχολικού εκφοβισμού, όμως έχουμε υποχρέωση στον εαυτό μας και στα παιδιά να καταρτιστούμε και να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε όταν μας έχουν ανάγκη. Τα παιδιά δεν θέλουν μόνο ένα λυσάρι. Θέλουν κάτι πολύ παραπάνω. Τώρα, πάνω στο πώς μπορούμε να διακρίνουμε και το πώς είναι το κάθε, πώς μπορούμε να διαγνώσουμε πότε το παιδί είναι θήτης θύμα. Αυτό θέλω πάρα πολύ να είναι προσεκτικοί οι γονείς σε αυτό το κομμάτι, γιατί μπορούν να το διαπιστώσουν στα παιδιά τους από τη συμπεριφορά τους στο σπίτι, πότε το βλέπουν. Το θύμα συνήθως είναι ένα πάρα πολύ αγχώδες παιδί, είναι πάρα πολύ ανασφαλές, δεν είναι συνήθως δημοφιλές παιδί, είναι μοναχικό, πάσχει από δυναμισμό, υστερεί σε κοινωνική δεξιότητα. Είναι τα χαρακτηριστικά που συνήθως τα παιδιά δέχονται, τα έχουν παιδιά τα οποία δέχονται το σχολικό εκφοβισμό. Η θυματοποίηση αυτή και ο σχολικός εκφοβισμός τι κάνει, απλά τους αποδυναμώνει ακόμα περισσότερο, τους κάνει να μην έχουν καθόλου αυτοεκτίμηση, πολύ πιθανό να χάσουν και τις σχολικές τους επιδόσεις. Θα δείτε τα παιδιά διαφορές, ότι ξαφνικά αρχίζουν και κλείνονται στο δωμάτιο τους περισσότερες ώρες, κλαίνε χωρίς λόγο, δεν θέλουν, αρνούνται να μιλήσουν. Τι έχεις παιδί μου, αρνούμαι να μιλήσω. Κλείνομαι κάπου, σημαίνει ότι δεν θέλω να το πω. Γιατί δεν θέλω να νιώσω αποδυναμωμένος στη μητέρα μου, στον πατέρα μου, ότι πέφτω. Τα παιδιά τα οποία έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση δεν θέλουν να δείξουν στον άλλον ότι πέφτει ακόμα περισσότερο η αυτοεκτίμησή τους και πιστεύουν ακόμα λιγότερο. Γιατί ο γονιός θέλει να το βοηθήσει και βλέπει, δεν θέλει να τσαλακωθεί εντός εισαγωγικών μπροστά στο γονέα. Τώρα ο θήτης.
είναι πολύ οξύθυμος. Έχει επίσης την αίσθηση κατωτερότητας, αλλά δεν το δείχνει. Ο θήτης, για να δείξει, για να κάνει άσκηση εξουσίας και να δείξει ότι είναι πιο δυνατός, σημαίνει ότι νιώθει αδύναμος και ψάχνει να βρει τον αδύναμο να του δείξει ότι μπορεί καλύτερα από αυτόν. Οπότε νιώθει πολύ κατώτερος. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι αυτά είναι τα κακά παιδιά. Σημαίνει ότι μπορεί να αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα από όσο νομίζουμε. Μπορεί να είναι και το ίδιο θύμα επίσης. Είναι παιδιά τα οποία έχουν μάθει να γίνεται μόνο το δικό τους. Πρέπει να το κοιτάξουμε και αυτό. Ένα παιδί που έχει μάθει από τα μικρά του, από τα πολύ νεανικά του χρόνια, να γίνεται πάντα το δικό του, θέλει να γίνεται και στο σχολείο. Και όποιος δεν το κάνει είναι εχθρός. Οπότε πρέπει να προσέχουμε πως και το ίδιο το παιδί μας, από το να το μαλώνουμε όταν δημιουργεί πρόβλημα σε άλλους, μήπως να κοιτάξουμε πως τραβάει πολύ χειρότερα το ίδιο. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό. Μήπως το παιδί μας τελικά είναι θύμα και όχι θήτης. Και τα χαρακτηριστικά που ανέφερες για τους θήτες, τελικά το παιδί τα εκδηλώνει γιατί είναι θύμα και όχι γιατί είναι θήτης. Ακριβώς. Σκεφτείτε να ευαισθητοποιούμαστε πάρα πολύ σε ένα θύμα και ταυτόχρονα σκεφτείτε το αποκλειστικό θύμα να έχει και όλα στην αντίδρασή μας, να έχει και τον θυμό μας. Πόσο μάλλον ένα θήτης θύμα που το αντιλαμβάνεται σε διπλάσιο βαθμό. Πρέπει να σταματήσουμε να ευνοούμε μόνο τα παιδιά θύματα και να ασχολούμαστε και με τους θήτες από το να τους αποκλείουμε και να τους απομονώνουμε. Μόνο έτσι μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Γιατί πολλοί γονείς έχουν και αυτό το θέμα. Έχουν φαινομενικά τους θήτες και τα παραγωνίζουν και τα τιμωρούν. Κάνουμε πολύ χειρότερο. Δεν ξέρω πώς. Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά σημεία τα πρέπει να προσέξουμε. Σχολείο. Αναφέρουμε για το σχολείο. Εδώ μου έχεις τις αιτίες που να γίνει αυτό. Έτσι. Οι αιτίες ποικίλουν, είναι αυτό στο οποίο είχαμε ξεκινήσει και είναι πολύ ωραία να ξέρουμε, εφόσον βλέπουμε τις τρομακτικές διαστάσεις που μπορεί να πάρει αυτό το φαινόμενο, που σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να φτάσουμε έτσι μέχρι και σε αυτοκτονίες που τις έχουμε δει. Πολλές αιτίες μπορεί να είναι πρώτον ατομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας των ατόμων που το ασκούν το σχολικό εκφοβισμό. Δηλαδή, μπορεί να είναι μέλη μειονότητας, μπορεί να αποκλίνουν σε χαρακτηριστικά ακόμα και εξωτερικά ή εμφανισιακά, τα οποία διαφέρουν από τα ομαδικά πρότυπα. Δηλαδή, αισθάνομαι διαφορετικός, οι άλλοι βλέπουν ότι είμαι διαφορετικός και ξεσπούνε πάνω μου. Επομένως, μια αιτία είναι αυτή. Άλλωστε, όταν νιώθουμε μειονεκτικά, το εισπράττει ο απέναντί μας ότι μειονεκτούμε και του δίνουμε ένα απάτημα να μπορέσει να μας φερθεί όπως μας φέρεται. Άρα, ένας τρόπος αυτό είναι οι γονείς να βοηθήσουν πάρα πολύ τα παιδιά αυτά να αποδεχτούν τη διαφορετικότητά τους σε περίπτωση που την έχουν, να μιλήσουν με τον καθηγητή για τη διαφορετικότητα του παιδιού τους και να του δώσουν να καταλάβει το τι έχει περάσει και το πώς το χειρίζεται και να βοηθήσουμε να είναι ενταγμένα σε ομάδα τα οποία τα βοηθάει, δεν τα κοροϊδεύει, να απομακρύνουμε το παιδί μας από τέτοιες καταστάσεις που είναι πολύ τρομακτικά, που μπορεί να φέρουν πολύ τρομακτικές συνέπειες στο παιδί. Δεύτερον, είναι η οικογένεια και η έλλειψη της παραδοσιακής οικογένειας. Αυτό τι σημαίνει? Υπάρχουν παραδοσιακή οικογένεια, δεν έχει να κάνει τόσο με το αν είναι μονογονική ή αν είναι και οι δύο οι γονείς, έχει να κάνει με την υγιή εξέλιξη της οικογένειας σε κάθε περίπτωση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί να είναι δύο γονείς, να είναι η παραδοσιακή οικογένεια με τους γονείς μια χαρά, αλλά μεταξύ τους η σχέση να είναι κακή. Ή οι γονείς να έχουν πολύ αυστηρές μεθόδους στο παιδί τους. Δίνουν πάτημα στο παιδί να νιώθει ανεπαρκές, δίνουν ότι συνεχώς κάνει λάθος και γίνεται ο εύκολος στόχος αργότερα στο σχολείο. Νιώθουν απροστάτευτα τα παιδιά. Και συνεχίζουν να νιώθουν απροστάτευτα και στο σχολείο και στο φροντιστήριο και οπουδήποτε αλλού. Η βία επίσης φέρνει βία. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε μορφή βίας, σωματική είτε ψυχολογική, το παιδί το εισπράττει με πολύ αρνητική συνέπεια για τον ίδιο του τον εαυτό και φυσικά την αποδέχεται, την ασκεί ή και τη δέχεται. Και μπορεί να την ασκήσει και μπορεί να τη δεχτεί. Και σίγουρα κανένας δεν θέλει το παιδί του να δεχτεί τη βία από κανέναν. Άρα δεν πρέπει να του μάθουμε και να μην την ασκεί. Και να μην την ασκούμε πάνω του. Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι ομάδες συνομιλίκων και τα παιχνίδια εξουσίας που παίζουν μεταξύ τους. Η κοινωνία των συνομιλίκων λειτουργεί για το παιδί ως ένας μεταβατικός χώρος. Είναι μια μεταβατική εξέλιξη από το σχολείο στην ενήλικη ζωή τους. Στην κοινωνία, που εκεί θα είναι μόνο τους και απροστάτευτοι.
Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το τα άτομα τα οποία κάνει τα παιδί μας παρέα. Και πρέπει να μου πείτε τώρα, αν το παιδί μου κάνει παρέα με κάποια άτομα, πώς μπορώ να το αποκλείσω από εκεί. Πρέπει να μάθω στο παιδί μου να είναι επιλεκτικό στην παρέα του και να του τονίζω τις σωστές κινήσεις. Αν τα παιδιά είναι η εικόνα μας, άρα όσο πιο καλή εικόνα έχουμε εμείς, τόσο πιο υγιής εξέλιξη θα έχουν τα παιδιά. Και επίσης έχουμε το σχολείο, που χαμηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητή στην τάξη παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο. Αν δεν υπάρχει η σωστή αντιμετώπιση των θεμάτων που βρίσκονται στο σχολείο, τα παιδιά θα βρεθούν με αρνητικά αντίκτυπα στην εκπαιδευτική τους πορεία και στη σχέση τους με το σχολείο. Αν το σχολείο δεν μου φέρεται καλά, θα το βανδαλίσω. Αν ο καθηγητής δεν μου φέρεται καλά, θα τον αγνοήσω, θα του αντιμιλήσω. Ό,τι δίνουμε, παίρνουμε. Και επίσης έχουμε και την κοινωνική οικολογία της γειτονιάς και της, εξαρτάται λοιπόν από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Ναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε ποιο σχολείο πάει και το πού μένουμε και το τι άνθρωποι μένουν εκεί πέρα που μένουμε. Γιατί με αυτούς τους ανθρώπους θα συναναστρέφεται αύριο μεθαύριο το παιδί μας, με αυτούς τους ανθρώπους συναναστρέφομαστε κι εμείς και πρέπει να υπάρχουν πρότυπα. Οπότε, σαν αιτίες εντοπίζονται αυτά που είναι πολύ σημαντικά να τα αξιολογήσουμε. Κοίταξε, όταν ξεκινήσαμε με τη Βάσο πριν από ένα μήνα, συζητούσαμε πάρα πολύ για το θέμα των φροντιστηριών και η Βάσο επέμενε, όπως και ο κύριος Βασιλιάδης, ότι δεν πρέπει να ξεπερνάνε τα 6 άτομα η τάξη. Και σκεφτόμουν και λέει, εντάξει, τώρα 6. Γιατί, εντάξει, θα μπορούσε να είναι 9. Τι θα γίνει τώρα αν είναι 3 παιδιά λιγότερο. Αν μπορείτε κι εσείς να καταλάβετε το πνεύμα και τη σκέψη τους, έχει να κάνει καθαρά και πατάνε πάρα πολύ στην ψυχολογία των παιδιών. Και αυτό έχει να κάνει και με τη συμβουλευτική. Ακριβώς. Ένα τμήμα το οποίο η Βάσο το ξεκίνησαν και μία φορά το μήνα και οι γονείς θα περνάνε από αυτό το τμήμα. Γιατί και εκεί εντοπίζουμε πολλά προβλήματα, αλλά και τα παιδιά. Και πιστέψτε με, μπορούμε έτσι με 6 άτομα να το καλλιεργήσουμε καλύτερα από το να είμαστε 15 άτομα ή μια ολόκληρη τάξη. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Η συμβουλευτική στο χώρο του φροντιστηρίου μας λειτουργεί σαν υπηρεσία, αλλά δεν θέλουμε να είμαστε τυπολάτρες. Η συμβουλευτική δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται μια φορά το μήνα. Η συμβουλευτική γίνεται κάθε φορά που ένα παιδί μας έχει ανάγκη. Η συμβουλευτική στους γονείς πρέπει να γίνεται κάθε φορά που ένας γονέας αισθάνεται την ανάγκη να κάνει την αυτοκριτική του και να ζητήσει βοήθεια. Το παιδί δεν είναι τόσο εύκολο να ζητήσει βοήθεια άμα δεν του δώσουμε το πάτημα. Με τη διαδικασία της συμβουλευτικής γνωριζόμαστε με το παιδί, δημιουργούμε φιλικές σχέσεις μεταξύ του, δημιουργούμε σχέσεις οικειότητας μεταξύ μας, οπότε του δίνουμε το πάτημα να μας μιλήσει. Ο γονέας θα θέλουμε πάρα πολύ να διεκδικήσει αυτή τη σχέση μαζί μας, γιατί φυσικά δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κάποιον για κάτι, για οτιδήποτε άλλο. Στόχος μας κοινός είναι η βελτίωση του παιδιού προσωπικά και εκπαιδευτικά. Οπότε πρέπει από κοινού να έχουμε αυτή τη συνεργασία. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύετε, όσο και να το συζητάμε τώρα, λέμε ότι στο φροντιστήριο είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά μιλάμε για πολλά πράγματα παραπάνω τα οποία πρέπει τα παιδιά μας να έχουν. Μιλώντας και γι' αυτό, και την Κυριακή η Βάσο, έτσι. Τα παιδιά, από ό,τι άκουσα πριν από λίγο, θα έχουν ένα χώρο να παίζουν. Οπότε δεν κλείνει το φροντιστήριο, δεν σταματάει η Κυριακή. Όχι, όχι. Συνεχίζει. Συνεχίζει. Πέρα όλου του εκπαιδευτικού μας έργου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ δύσκολο, αρχικά έχουμε πολλούς στόχους. Πρώτα θέλουμε τα παιδιά να φεύγουν χωρίς κενά. Από το δημοτικό μέχρι την τρίτη ηλικίου, ο βασικός μας στόχος είναι η επιτυχία στις Πανελλήνιες. Θέλουμε τα παιδιά να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους κοντά μας, να είμαστε εμείς η φροντίδα τους. Θέλουμε τα παιδιά, δεύτερον, να καλλιεργήσουν την προσωπικότητά τους, να μπορέσουν να απελευθερωθούν ψυχικά, να μπορέσουν συνειδητοποιημένα να βγουν ως ενήλικες αύριο μεθαύριο στην κοινωνία. Τρίτον, θέλουμε τα παιδιά να νιώθουν σαν στο σπίτι τους, στο φροντιστήριο. Αυτό σημαίνει, όπως κάθε σπίτι έχει το δικό τους κανόνες, έτσι έχουμε και εμείς. Έχουμε τους κανόνες του διάβασμα, έχουμε κανόνες ή έχουμε και την ελεύθερη μας ώρα. Διοργανώνουμε, όπως αυτή την Κυριακή, τα Open Sundays που έχουμε ονομάσει, που είναι μέρες στις οποίες έρχονται τα παιδιά, μπορούν και απ' έξω παιδιά που δεν φοιτούν σε εμάς, να έρθουν να παίξουμε, τραπέζα να γνωριστούμε, να μιλήσουμε. Χαλαρά, είναι 4 με 7. Και θέλουμε να περάσουμε πολύ καλά και να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τα παιδιά, που αυτό έχει αντίκτυπο σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής τους και βελτιώνει και τη δική μας καθημερινότητα και τη δουλειά μας. Λοιπόν,
Η Βάσο θα την έχουμε κάποια διαστήματα κοντά μας, θα μας λέει διάφορα πράγματα. Κρατήστε αυτό που είπε για τον σχολικό εκφοβισμό και για το bullying. Πιστέψτε με, μπορεί να έρθει στα μάτια σας πολύ, πολύ εύκολα και τότε μπορεί να είναι και αργά. Ψάξτε τα παιδιά, διερευνήστε το που σκέφτονται. Θύμα ή θήτης μπορεί να είναι και το ίδιο. Είναι πολύ ευαίσθητος ο κρίκος των παιδιών, Βάσο. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Και χρειαζόμαστε να... τη βοήθειά σας. Να εδώ είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειάζεστε. Λοιπόν, Βάσο Βασιλιάδου, φροντιστήρια Πουκαμισάς, Ομονίας 77. Στο δεύτερο όροφο. Πολλές συμβουλές στο δεύτερο όροφο και παιχνίδι στον τρίτο, θα πω εγώ. Και όχι μόνο. Συμβουλές, έργο, δουλειά, σκληρή δουλειά. Αρκετά απαιτητικό φροντιστήριο με την έννοια στο εκπαιδευτικό μας έργο. Έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί οι γονείς επενδύουν ψυχικά, οικονομικά σε εμάς για τη βελτίωση του παιδί τους και για την επιτυχία των παιδιών τους. Επομένως, είμαστε ένας χώρος που ευελπιστούμε και στοχεύουμε να σας βοηθήσουμε σε κάθε τομέα που σας απασχολεί. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τα φροντιστήρια που κάνουμε σας. Η κριτική στο τέλος και τα βραβεία πάλι στο τέλος. Θα τα πούμε εδώ με τη Βάσο στο τέλος χρονιάς. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε. '1991. Το ταξίδι της τηλεόρασης ξεκινά. Το ένα τσάνελ στην Καβάλα. Χαρές, πίκρες, διαπιστώσεις. Το ένα τσάνελ, η ιστορία μας ενώνει, μας διδάσκει, μας οδηγεί. Εδώ και χρόνια έχουμε ταυτίσει την ενημέρωση με την ιστορία των ανθρώπων. Εδώ και χρόνια το ένα τσάνελ είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Στυλ και στον Ελαιώνα. Ελαιοραβδιστικό με δόνηση SP451. Ελάχιστη κραδασμή για πολύ ωρή εργασία. Μέγιστη απόδοση συγκομιδής χωρίς τραυματισμού σε καρπό και ανθοφόρο βλαστό. Ιδανικό για όλες τις ποικιλίες ελιάς. Δύναμη στυλ στον Ελαιώνα. Στυλ. Εσύ έχεις. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Ξάνθης, Σαρίδη Σίμος, Μπατέμι Αναστασία, Παναγή Τσαλδάρη 79α και Δημοκρίτου 10 στην πόλη της Ξάνθης. Και online shop sarides.stil.pavlashop.gr. Στέφανος Κιουτσούκουστας, ο μόνος που τολμά. Μεγάλες προσφορές και με δώρα. Ελαστικά, Στέφανος Κιουτσούκουστας. Στην άσπρη άμμο Καβάλας, δίπλα στη Fiat, κοντά στο μετρό. Τηλέφωνο 2510-241-500. Αλλάξτε τα ελαστικά σας τώρα και κερδίστε ένα από τα τρία δώρα μας. Δωρεάν ευθυγράμμιση ή ένα ζευγάρι αλλοκαθαριστήρες ή 5 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Ευρωπαϊκά ελαστικά μόνο. Φόρμουλα 175 70R13, τελική τιμή τετράδας μόνο 155 ευρώ. Φόρμουλα 175 65R14, τελική τιμή τετράδας μόνο 160 ευρώ. Φόρμουλα 195 65R15, τελική τιμή τετράδας μόνο 190 ευρώ. Φόρμουλα 185 60R14, τελική τιμή τετράδας μόνο 170 ευρώ. Φόρμουλα 205 55R16, τελική τιμή τετράδας μόνο 200 ευρώ. Φόρμουλα 195 50R15, τελική τιμή τετράδας μόνο 180 ευρώ. Ευρωπαϊκά ελαστικά μόνο. Ο Στέφανος Κιουτσούκουστας νίκησε την κρίση σε φανταστικά χαμηλές τιμές. Επισκευές ζαντών αλουμινίου και ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και μηχανήματα. Αλλάξτε τα ελαστικά σας τώρα και κερδίστε ένα από τα τρία δώρα μας. Δωρεάν ευθυγράμμιση ή ένα ζευγάρι αλλοκαθαριστήρες ή 5 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Ελαστικά Στέφανος Κιουτσούκουστας, στην άσπρη άμμο Καβάλας, δίπλα στη Fiat. Τηλέφωνο 2510-241-500. Όταν ζεις σε ένα τόσο όμορφο μέρος, όλα είναι πιο νόστιμα.
Πιο υγιεινά. Πιο παραδοσιακά. Ούζο, το δικό μας. Καθαρά καβαλιώτικο. Όλα τα αρώματα και οι γεύσεις της Λίμνου σε ένα ποτήρι. Ινοποιείο Γκαράλι. Εκλεκτά, βραβευμένα κρασιά για την ποιότητά τους, που δείχνουν με υπερηφάνεια τον τοπικό τους χαρακτήρα και παράγονται από αμπελώνες βιολογικής καλλιέργειας. Ινοποιείο Γκαράλι. Αφεθείτε στην απόλαυση. Γνωρίστε τις θεραπευτικές και καλλυντικές ιδιότητες του σαλιγκαριού. Λαγκόνι Snail, μία σειρά προϊόντων ομορφιάς με βάση τη βλένα του σαλιγκαριού για θεαματικά αποτελέσματα. Αποκλειστικά από σαλιγκάρια δικής μας παραγωγής για εγγυημένα αποτελέσματα. Προϊόν ομορφιάς Λαγκόνι Snail. Σέρες. Περιβαλλοντική εκπαίδευση Σπηλαίου Αλιστράτη Σερών. Το μόνο περιβαλλοντικό πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές μαθαίνουν, ανακαλύπτουν, εκπαιδεύονται και προστατεύουν. Εκτιμούν τα μνημεία της φύσης και κατανοούν τη σπουδαιότητα των σπηλαίων. Μαθαίνουν να προστατεύουν το σπήλαιο. Μαθαίνουν να προστατεύουν τη φύση. Εξελίξεις με τον Γιάννη Χατζημανουήλ. Στο γνωστό τηλεοπτικό ραντεβού επί 15 συναπτά έτη. Η μακροβιότερη πολιτική εκπομπή της περιφερειακής τηλεόρασης. Να είστε εκεί, πιστοί στις εξελίξεις. Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου, στις 11 το βράδυ. Βλέπετε μαζί με τον Διογέννη. Γυρίσαμε λοιπόν, επιστροφή εδώ, χαιρετήσαμε και την Πάσο. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για όλους εμάς και για όλους εσάς. Κάθε χρόνο λοιπόν, στις αρχές του Οκτώβρη, γίνεται η διεξαγωγή μιας ιδιαίτερης έκθεσης. Εδώ λίγο πιο κάτω, στη Νέα Καρβάλη, στο Απόστολος Μαρδύρης, με επιχειρηματίες και επιχειρήσεις οι οποίες προβάλλουν τα προϊόντα τους, τις υπηρεσίες τους και έτσι έχουμε τον πιο εύκολο τρόπο να γνωριστούμε με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αν και κυκλοφορούμε όλη μέρα στην αγορά, πολλές φορές προσπερνάμε επιχειρήσεις οι οποίες παλεύουν με νύχια και με δόντια. Στις 8 η ώρα λοιπόν το βράδυ στο Απόστολος Μαρδύρης θα γίνουν τα εγκαίνια για την Expo Καβάλας 2017. Αν και σήμερα δεν καταφέρετε να έρθείτε, αύριο την Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη θα είμαστε όλοι εκεί. Σας περιμένουμε. Θέλουμε τη συμμετοχή σας, θέλουμε την αγάπη σας, θέλουμε να σας γνωρίσουμε και να μας γνωρίσετε. Το ένα channel θα βρίσκεται παρόν. Θα υπάρχει το δικό του περίπτερο που μπορείτε να έρθετε να μας δείτε από κοντά, να σας δούμε κι εμείς, να μας πείτε και τα παράπονά σας. Καλό είναι να λέμε και τα αρνητικά. Και από εκεί και πέρα, αυτό που όλοι πρέπει να κάνουμε κάθε χρόνο είναι να υποστηρίζουμε την τοπική μας κοινωνία, τα τοπικά μας προϊόντα και τους δικούς μας ανθρώπους. Αυτός είναι ο σκοπός της έκθεσης και αυτό θα παρουσιάσουμε τις επόμενες 5 μέρες. Τώρα, πέραν από αυτό, για 80η χρονιά, είναι η 8η χρονιά που γίνεται αυτό, κάποια παιδιά τα οποία πηγαίνουν σε ένα τμήμα εδώ στο ΤΕΙ επάνω, έχουν πολλές πρωτότυπες ιδιαίτερες, ιδέες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν. Και αυτές οι ιδέες δεν τις ξεχνάμε ποτέ. 8 χρόνια τώρα τα παιδιά αυτά παλεύουν για να μας δείξουν τι μπορούν να κάνουν στο μέλλον. Στο μέλλον, όπως το ακούτε. Φεστιβάλ βιομηχανικής πληροφορικής, το οποίο είναι συνυφασμένο και με την έκθεση. Πάμε να δούμε τι μας είπε ο διευθυντής του τμήματος και φυσικά τι θα παρουσιάσουν τα παιδιά τις επόμενες μέρες. Όλα είναι έτοιμα για τη σημερινή έναρξη του φετινού 8ου Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής που πρόκειται να φιλοξενηθεί στο εκθεσιακό κέντρο της Νέας Καρβάλης και θα εξελιχθεί παράλληλα με την έκθεση του Επιμελητηρίου Καβάλας Καβάλα Expo 2017. Αυτό είναι το συμπέρασμα των δηλώσεων του καθηγητή του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δημήτρη Πογαρίδη, ο οποίος για μία ακόμη φορά αποτελεί ηγετική μορφή του συγκεκριμένου φεστιβάλ και είναι εκείνος που ενεργοποίησε 100 περίπου εθελοντές φοιτητές. Εσείς φτάσαμε στο ξεκίνημα του 8ου Φεστιβάλ. Ελπίζω να ζήσουμε και το 50ο και το 100ο. Πάμε καλά. Νομίζω ότι θα έχουμε και φέτο την ίδια επιτυχία με τις προηγούμενες χρονιές, αν όχι ακόμα μεγαλύτερη. Βρισκόμαστε εδώ με τους εθελοντές που είναι υπεύθυνοι για το στήσιμο του εκθεσιακού χώρου και είμαστε σε
πλήρη παραγωγικότητα, δουλεύουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή. Α, εδώ πίσω μας, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι ένα έκθεμα που το έφεραν από το ΕΠΑΛ της Χρυσούπολης, 30 εκθέματα. Το θέμα ουσιαστικά της έκθεσης είναι, δεν είναι ένα, είναι πολλά να πούμε. Τα θέματα έχουν σχέση με την βιομηχανία της πληροφορίας βέβαια. Γι' αυτό και το φεστιβάλ ονομάζεται Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής. Το Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής θα είναι ανοιχτό για το κοινό έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της έκθεσης Καβάλα Expo 2017, ενώ επίσημος χορηγός αποτελεί το εμφιαλωμένο νερό Διός, όπου θα βρίσκεται σε κάθε τραπέζι εκθεμάτων και θα παρέχεται στους θεατές της έκθεσης. Ένας από τους χορηγούς μας τα τελευταία 3 χρόνια είναι ο κύριος Μεντεκίδης ο Δημήτρης, ο οποίος μας τροφοδοτεί με νερό, όσο νερό θέλουμε, όσο χρειαζόμαστε δηλαδή. Το νερό, τώρα δεν χρειάζεται να το διαφημίσουμε, αλλά είναι εξαιρετικό. Έχει 2 εργοστάσια. Το ένα είναι στην Κοζάνη, είναι και πατριώτης μου δηλαδή, στην Πτολεμαϊδα, και το άλλο είναι στην Κατερίνη. Αυτό που, από το οποίο θα πιούμε εμείς είναι το Διός. Αυτά. Στην βιομηχανική πληροφορική, βιομηχανική πληροφορική λέγεται το τμήμα αυτό. Όσοι γονείς δεν το γνωρίζετε, καλό είναι να δώσετε και μια κατεύθυνση στα παιδιά σας. Είναι ένας υπέροχος τομέας, στον οποίο έχει να κάνει με την τεχνολογία και επαγγέλματα τα οποία τα παιδιά μας στο μέλλον θα χρειαστούν σίγουρα. Τώρα, πολιτιστική σύλλογη. Ξεκίνησε η χειμερινή σεζόν. Οι περισσότεροι από αυτούς ξεκίνησαν και αυτοί να χορεύουν και να ετοιμάζουν δράσεις για όλο τον χειμώνα. Ένας από αυτούς τους συλλόγους είναι και ο Εύρος, ο Σύλλογος Ευρυτών. Πάμε λοιπόν να δούμε τον αγιασμό που έγινε για την καινούργια σεζόν που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες. Τον καθιερωμένο αγιασμό εν ώψη της νέας χορευτικής χρονιάς πραγματοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης στον Πυθαγόρα ο Σύλλογος Ευρυτών Καβάλας ο Εύρος. Στόχος του Συλλόγου είναι να μεταλαμπαδεύσουν στους νέους αλλά και σε όλους τους καβαλιώτες τα ήθη και τα έθιμα του Εύρου. Κάνουμε τον καθιερωμένο μας αγιασμό για να ξεκινήσουμε τη νέα μας σχολική χορευτική χρονιά με τη βοήθεια της Παναγίας και του Θεού. Όλοι οι χορευτές μας, όλα τα μέλη του Συλλόγου, να μπορέσουμε και φέτος να μεταδώσουμε στην ωραία πόλη της Καβάλας μας τον πολιτισμό μας, τα έθιμά μας και τα δρόμενά μας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Γενικά μου αρέσει το κλίμα που υπάρχει εδώ μέσα, όλοι είναι ευγενικοί. Δουλεύουμε όλοι μαζί σαν μια παρέα. Νιώθω ότι δουλεύω με τους φίλους μου εδώ μέσα. Κάθε μέρα θέλεις λίγο καναπέ ακόμα. Αλλά τι καναπέ? Καναπέ για την παρέα, για ύπνο, για τα πράγματά σου. Με τα πρωτοποριακά συστήματα καναπέδων IKEA, εσύ τους φτιάχνεις όπως θες. Πάνω από 1000 διαφορετικοί καναπέδες IKEA και 10 χρόνια εγγύηση. Και για τα μέλη του IKEA Family, δωρεάν μεταφορά με αγορά καναπέ ή πολυθρόνας αξίας 200 ευρώ και πάνω. IKEA. Ζούμε μαζί. Στη Ροδόπολη Σερών, δίπλα στη λίμνη Κερκίνη, παράγουμε και διαθέτουμε προϊόντα από 100% βουβαλίσιο κρέας. Καβουρμάς, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καπνιστό, όλα από βουβαλίσιο κρέας. Κρέατα από ζώα που εκτρέφονται από μικρές οικογενειακές μονάδες της περιοχής. Κρεοπολείο, το χασαπάκι, βουβαλίσιο κρέας και υποπροϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Ποιότητα και φρεσκάδα που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. 25η έκθεση Καβάλα Expo 2017. Η καρδιά του επιχειρήν χτυπά και αυτό τον Οκτώβριο στο εκθεσιακό κέντρο επιμελητηρίου Καβάλας Απόστολος Μαρδύρης στη Νέα Καρβάλη. 25η έκθεση Καβάλα Expo 2017. Από την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου ως την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου. Προϊόντα, υπηρεσίες, τεχνολογία, ευκαιρίες ανάπτυξης. Δυναμικές επιχειρήσεις από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια προβάλλουν τα προϊόντα τους κάτω από την ίδια στέγη, αναζητώντας λύσεις για το
σήμερα με το βλέμμα στο αύριο. 25η έκθεση Καβάλα Expo 2017. Από την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου ως την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Επιμελητηρίου Καβάλας Απόστολος Μαρδύρης στη Νέα Καρβάλη. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Επιμελητήριο Καβάλας με τη συνεργασία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, του Δήμου Καβάλας και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Κάθε μέρα το καΐκι μας, ο καπετάν Χρήστος, απλώνει τα δίχτυα του. Κάθε μέρα όλη την ψαριά του τη φέρνει στο ιχθυοπολείο καπετάν Χρήστος. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά που μόλις βγήκαν από τη θάλασσα. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς για την δική μας η ψαριά. Και με ένα τηλεφώνημα έτοιμα καθαρισμένα στο σπίτι σας. Ιχθυοπολείο καπετάν Χρήστος, Σαπέων 6, στο Σουγελό στην Καβάλα. Απέναντι από το καφενείο Μαύρη Θάλασσα. Πολλοί χρησιμοποιούν τη λέξη ποιότητα. Εμείς ζούμε για αυτήν. Πολλοί μιλούν για εξυπηρέτηση. Εμείς βασιζόμαστε σε αυτή. Ψηφιακές εκτυπώσεις καλύτυπο. Έγχρωμα και ασπρόμαυρα φωτοαντίγραφα. Μελέτες, υλικό πολιτών. Εκπαιδευτικό υλικό και παρουσιάσεις. Κουπόνια, εισιτήρια. Τιμοκατάλογοι εστιατορίων. Αυτοκόλλητα. Ετικέτες, εκτύπωση φακέλων. Με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Ψηφιακές εκτυπώσεις καλύτυπο κάτω από την κλινική Ιπποκράτη. Στο κέντρο της Καβάλας. Το Πάμε Διακοπές ταξιδεύει στον ομό Πιερίας. Επιστρέψαμε εδώ, παρέα σήμερα Παρασκευή. Σας ανέφερα και πριν για τον καιρό, λίγο ο καιρός μας τα χαλάει. Βέβαια είναι αναμενόμενος ο Οκτώβρης να κάνει έτσι αυτές τις διαφορές. Ας ελπίσουμε ότι λίγο θα το τραβήξει ακόμα όσοι έχετε σόμπες ή όσοι έχετε πετρέλαιο, μιας και το πετρέλαιο θα ξεκινήσει από τα 98 λεπτά. Καλό είναι λίγο έτσι να μας δώσει λίγο ένα περιθώριο χρόνου, λίγο να προετοιμαστούμε. Όχι μόνο είναι μπροστά μας. Το 2017 τελειώνει λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Πολύ λίγοι μήνες που μείνανε. Πάει και αυτός ο χρόνος. Μεγαλώνουμε ακόμη ένα χρόνο. Να σας πάω σε λιγάκι ένα ταξιδάκι. Εκεί στις Σέρες. Σε ένα χωριό που λέγεται Λευκώνας. Και μας αρέσει πάντα να γνωρίζουμε εσάς μέσα από τις παρουσιάσεις που κάνουμε και μέσα από τις παρουσιάσεις να σας γνωρίζει και ο κόσμος. Γιατί ο σκοπός μιας διαφήμισης και μιας παρουσίασης είναι αυτός. Να γνωριστούμε και να σας γνωρίσουν και εσάς. Το ένα φέρνει το άλλο και καμιά φορά λέμε δεν πάμε εκεί, ακούσαμε για αυτόν. Για πάμε να ακούσουμε, να δούμε πώς είναι εκείνη, τι είναι εκεί που κάνουμε, εκείνη η επιχείρηση, εκείνος ο χώρος. Λοιπόν, μια συγκεκριμένη επιχείρηση την οποία δεν γνώριζα, μπορώ να σας πω σήμερα, την είδα στην παρουσίαση, είναι εκεί στο Λευκώνα και λέγεται Μπαρμπαστέριος. Μου άρεσε πάρα πολύ το όνομα, θα χαιρόμουν πάρα πολύ να έρθω εκεί, να απολαύσω τη φιλοξενία σας και φυσικά να φάμε και τα υπέροχα έτσι νόστιμα εδέσματα που έχετε.
Πάμε να δούμε λοιπόν την παρουσίαση αυτή. Ο Διογέννης βρέθηκε εκεί να μας παρουσιάσει τον Μπαρμπαστέριο. Αγαπητέ μου Βασίλη, το πιο σημαντικό πράγμα πιστεύω εγώ για κάποιον Έλληνα, να το πω έτσι, είναι το φαγητό, λένε ο καφές και η διασκέδαση. Αλλά στο φαγητό, Βασίλη μου, δεν λέμε όχι. Λοιπόν, και βρισκόμαστε σε ένα μέρος, στο Λευκώνα, όπου το φαγητό είναι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες από τα καλύτερα. Θέλω πληροφορίες, επειδή το λέω, γιατί για να έρθει ο Διογέννης τώρα εδώ πέρα και να δοκιμάσει και να φάει αλάκι κιόλας, να έρθει και στις Σέρες, μήπως είναι κάτι ιδιαίτερο. Από ποια χρονολογία μιλάμε? Διογέννη, καλώς ήρθες καταρχήν στο μαγαζί μου. Το μαγαζί αυτό είναι από το 1958. 1958. Εγώ είμαι η τρίτη γενιά αυτή τη στιγμή. Γενιά. Γεννήθηκα και μεγάλωσα μέσα σε αυτή τη δουλειά. Αυτό ξέρω, αυτό κάνω καλά, πιστεύω. Βρισκόμαστε εδώ στο κεντρικό κατάστημά μας στο Λευκώνα, πάνω στον κεντρικό δρόμο. Προσφέρουμε χειροποίητα εδέσματα, κρεατοσκευάσματα. Τα φτιάχνουμε όλα μόνοι μας εδώ. Και από ό,τι βλέπεις, έχουμε και την κατάλληλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Μπαρμπαστέριος. Αυτή η ονομασία πώς προήλθε? Μπαρμπαστέριος είναι ο πατέρας μου. Μάλιστα. Ο πατέρας μου συγχωρέθηκε πριν από κάποια χρόνια, κάποια δεκαετία. Και το προηγούμενο μας όνομα ήταν Βλάχος, γιατί Βλάχοι είμαστε και στη Ράτσα. Και τότε το άλλαξα και έκανα τη μορφή του πατέρα μου σαν εικόνα και το όνομά του. Τιμή σένεκεν σε αυτόν που τα ξεκίνησε όλα. Μάλιστα. Μια και μιλάμε για φαγητό. Και ο κόσμος μας ζητάει πάντα, πιστεύω εγώ, καλό φαγητό. Τελικά ο κόσμος, δοκιμάζοντας τις γεύσεις του Μπαρμπαστέριου, να το πω έτσι, μια κατά ονομάζεται το μαγαζί, ποιες είναι οι εντυπώσεις σου και κατά κύριο λόγο τι ακούς από τον κόσμο και από τους ξένους που περνάνε από το Λευκώνα και από τους ντόπιους? Εντάξει, οι ντόπιοι μας ξέρουν εδώ και πολλά χρόνια, είμαστε στο DNA τους πλέον στο φαγητό. Ναι. Έρχονται, μας προτιμάνε, γνωρίζουν τις γεύσεις. Εμείς φροντίζουμε να ανανεώνουμε κάπου τον κατάλογό μας, να τους δίνουμε και κάποιες καινούργιες γεύσεις όσον αφορά τις σαλάτες, τα ορεκτικά και τα κρεατοσκευάσματα. Αλλά έχουμε και μεγάλη εκτίμηση πλέον από τους ταξιδιώτες, γιατί είναι ένα κομβικό σημείο εδώ ο Λευκώνας. Ταξιδεύουν οι Έλληνες που δουλεύουν ή έχουν δουλειές στην Βουλγαρία, ναι, και κάνουν τελευταία τους στάση εδώ για φαγητό, στο Λευκώνα Σερών, γιατί από εδώ τα σύνορα είναι και μισή ώρα. Και έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες από τη γείτονος χώρα, από τη Βουλγαρία και από τη Ρουμανία. Μάλιστα. Όλα είναι ωραία, θα σου το πω έτσι απλά. Απλά εκεί που θα σου πω εγώ τη διαφορά είναι ότι αυτό το μαγαζί, όταν το είχε παλιό πατέρας μου, πουλούσαμε μόνο σουβλάκι. Μόνο σουβλάκι. Μόνο σουβλάκι. Οπότε θα σου πω ότι αυτό είναι το πιο παλιό μας κομμάτι και είναι ο κωδικός που φεύγει περισσότερο από όλα. Μάλιστα. Δηλαδή θα φύγει με τη γεύση του ουρανίσκου του σουβλακίου τη περιοχή. Σίγουρα, σίγουρα. Δελφινάκι. Πάμε πιο γρήγορα. Πάμε... Περιοχές εδώ από τα γύρω χωριά, ναι, ντόπια κρέατα. Σημαντικό αυτό, πιστεύω. Βέβαια, σημαντικό. Στηρίζουμε κι εμείς τους παραγωγούς εδώ γύρω στην περιοχή μας. Μας στηρίζουν και αυτοί στο μαγαζί. Αλλά και αν δεν ήταν καλή η ποιότητά τους, δεν τους στηρίζαμε. Έχουν καλή ποιότητα. Μάλιστα. Αγαπητοί μου φίλοι, φυσικά μπορεί κάποιος να βρει το μαγαζί του Μπαρμπαστέριου και στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, στο Facebook. Ναι. Και μπορεί να παραγγείλει κιόλας όλη την ημέρα. Βεβαίως, είμαστε ανοιχτά από τις 10.30 το πρωί, ξεκινάει το delivery, ναι, μας. Μέχρι τις 12.00 η ώρα το βράδυ, το ίδιο λειτουργεί και το σαλόνι, το ίδιο. Μάλιστα. Και το take away. Αρκεί να πεινάει. Αρκεί να πεινάει και να μην πεινάει, εμείς θα φροντίσουμε να ανοίξει η όρεξή του από τις μυρωδιές. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Όπου και να γυρνούσα, ερχόσουν πίσω μου, λαβώ ματιά στο στήθος, το πελαγίσω μου, πελαγίσω μου. Δελφίνι, δελφινάκι, πάω.
Βασίλη, μπράβο. Από το 1958 ο Μπαρβαστέριος, από ό,τι έχω καταλάβει, ξεκίνησε με σουβλάκια, αλλά μπράβο, γιατί σήμερα 2017 εσείς συνεχίζετε την παράδοση αυτή. Θα κρατήσει το τραπέζι, σου υπόσχομαι ότι θα έρθουμε. Το μόνο σίγουρα. Εκεί δίπλα στο τζάκι, τώρα πιάσουν και τα κρύα. Ένα τσιπουράκι, ένα ουζάκι και οι εκλεκτοί μεζέδες. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να μείνουμε εκεί στο Λευκώνα πάλι, σε μια άλλη επιχείρηση. Η επιχείρηση ονομάζεται ΚΕΑ. Πολλά συστήματα για την ζέστη στο σπίτι μας, καινούργιοι τρόποι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Πάμε να γνωρίσουμε την επιχείρηση αυτή, η οποία αυτή βρίσκεται στο Λευκώνα των Σερών, και από εμάς να σας χαιρετήσουμε, γιατί πρέπει να φύγουμε. Πηγαίνουμε κατευθείαν κάτω στο Απόστολος Μαρδύρης, σας περιμένουμε. Στις 8 η ώρα θα γίνουν τα εγκαίνια, να είστε όλοι εκεί. Λοιπόν, από εμάς καλό απόγευμα. Αγαπητοί μου φίλοι, ελάτε μαζί μου ώστε να πάμε σε ένα κατάστημα στο Λευκώνα Σερών, όπου θα σας λύσουν όλες τις απορίες που έχουν να κάνουν σχέση με το σπίτι. Από θέμα θέρμανσης, από θέμα υδραυλικών, από θέμα ηλεκτρολογικά, σε όλα. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί θα πάρουμε απαντήσεις και λύσεις στα θέματα που αφορούν αυτή τη στιγμή όλους εμάς. Ελάτε μαζί μου και πάμε αμέσως τώρα, πού αλλού, στο Λευκώνα Σερών. Αγαπητοί μου φίλοι, βρισκόμαστε στο Λευκώνα Σερών και βρισκόμαστε σε ένα σημείο, σε ένα μέρος όπου μπορεί ένας που έχει σπίτι, ένας επαγγελματίας, ένας ιδιώτης, εγώ, ο αγαπητός μου ο Γιώργος, οπωσδήποτε από εσάς τέλος πάντων, να βρει τη λύση, αγαπητέ μου Λευτέρη, σωστά στο όνομα. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, στο κομμάτι της θέρμανσης, στο κομμάτι του ηλεκτρολογικού και στο υδραυλικό. Παντού, όπως είπα. Παντού, δηλαδή κάποιος που έχει ένα σπίτι, το χτίζει, το σηκώνει. Γιώργος να είναι, που λέει ο λόγος. Μπορεί να βρει οποιαδήποτε λύση θέλει σε οποιοδήποτε κομμάτι του σπιτιού, αλλά και γενικώς. Οτιδήποτε θέλει, οτιδήποτε. Απομονώσεις, αποκουφώματα, από πλακάκια, είδη υγιεινής, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, τα πάντα. Τώρα που πλησιάζει και ο χειμώνας, όσο και να πούμε, φάγαμε το πρώτο κρύο, ας πούμε, την πρώτη δροσιά. Από το θέμα της θέρμανσης, υπάρχουν λύσεις για όλα τα βολάντα, υπάρχουν λύσεις για όλο τον κόσμο, υπάρχουν λύσεις δηλαδή από πέλετ, από σόπες κλπ. Λύσεις υπάρχουν για όλους τους ανθρώπους, για όλες τις τσέπες. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με ξύλο. Με ένα τζάκι ξύλου, το οποίο ζεσταίνει τον αέρα, ζεσταίνει τα νερά, τα καλοριφέρ. Υπάρχει λύση του πέλετ, το ίδιο με το πέλετ, είτε ζεσταίνει με τον αέρα, είτε πάλι τα καλοριφέρ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, προχωράμε, πάμε στο αέριο. Είναι και αυτό μία λύση, όπως επίσης και το πετρέλαιο. Δηλαδή, άμα κάποιος έχει μια απορία, ας πούμε, ο Διογέννης, μια απορία, εντάξει, ο κύριος Κώστας, για τη θέρμανσή του σπίτι του αυτή τη στιγμή, είπαμε, πλησιάζει χειμώνας, μπορεί να έρθει να ρωτήσει, κατά κύριο να ενημερωθεί μάλλον καλύτερα και μετά να αποφασίσει. Βέβαια, αυτή είναι η δουλειά μας. Μπορεί να έρθει να τον συμβουλέψουμε, να δούμε τον χώρο του, να τον βοηθήσουμε. Γίνεται και έλεγχος δηλαδή. Βέβαια, γίνεται έλεγχος. Βλέπουν ειδικοί από εμάς μηχανολόγοι, ρωτάνε, ό,τι απορίες έχετε σας τις λύνουμε και από εκεί και πέρα δίνουμε κι εμείς τη λύση που θέλετε. Μάλιστα. Μπορεί να μην έχετε σπίτι σας τίποτα και να έρθετε εδώ πέρα και να ξεκινήσετε και να πείτε θέλουμε να βάλουμε μία θέρμανση. Εκεί ξεκινάμε τη δουλειά από την αρχή. Μάλιστα. Μπορεί να έχετε ένα διαμέρισμα και να πείτε ότι έχει κόψει την κεντρική θέρμανση η οικοδομή και θέλω να αυτονομηθώ. Έχω τα σώματα, ας πούμε, απλώς. Ακριβώς. Υπάρχουν λύσεις εκεί πέρα. Υπάρχει το τζάκι, υπάρχει ο λέβητας πετρελαίου, υπάρχει μάλιστα το πέλετ. Όλα και αυτονομήστε μόνος. Να φύγουμε από τη θέρμανση, γιατί είπαμε πως μιλάμε, αγαπητοί μου φίλοι, για τα πάντα σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ΚΕΑ στο Λευκώνα. ΚΕΑ, τι σημαίνουν τα τρία αρχικά γράμματα?
Τα τρία αρχικά γράμματα είναι κατασκευή και εκμετάλλευση ακινήτων. Έτσι είχε ξεκινήσει και έτσι παρέμεινε. Μάλιστα. Και φυσικά αυτή τη στιγμή σε ένα κινήτο μπορείτε εσείς από τη θέρμανση, από τα υδραυλικά και τα ηλεκτρολογικά, να το καλύψετε πλήρως. Ακριβώς. Φεύγουμε λοιπόν από τη θέρμανση. Ωραία. Υδραυλικό. 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 Στα υδραυλικά απευθυνόμαστε και στον επαγγελματία και στον ιδιώτη. Μπορεί να έρθει κάποιος ιδιώτης πλέον όπως κάνει την έρευνά του στο ίντερνετ εδώ εκεί, τα πάντα στην τηλεόραση. Μπορεί να έρθει σε εμάς να πει θέλω αυτά τα πράγματα, να τα πάρει, να πάρει μια τιμή, να κάνει μια έρευνα αγοράς και να τα αγοράσει. Από εκεί και πέρα αγοράζουν και οι επαγγελματίες. Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι έρχονται εδώ πέρα και αγοράζουν όλη την εγκατάσταση. Έχουμε πάρα πολλούς που συνεργαζόμαστε, είτε υδραυλικούς, είτε ηλεκτρολόγους, είτε οτιδήποτε άλλους συνεργάτες, σε όλο τον Ομοσερών, ακόμα και στη Δράμα και στην Καβάλα και στη Ξάνθη που λάμε Χονδρικής. Οπότε, αν θέλει κάποιον φθηνό και να είναι δίπλα σε αυτόν, για να μην έχει την απόσταση και όλα αυτά τα επιπλέον, μπορούμε να του δώσουμε τη λύση. Νομίζω ότι το ηλεκτρολογικό είναι ένα πιο εύκολο κομμάτι. Καλώδια, μπρίζες, φώτα, λάμπες, ό,τι έχει σχέση με LED, υπάρχουν τα πάντα. Το ίδιο. Μελέτες, μελέτη και. Δηλαδή, εν έτη 2017, να το πω έτσι απλά, ναι, με πολύ αγαπητοί μου που λέμε οικονομική κρίση, χρήματα, αλλά τελικά, αν κάποιος ψαχτεί καλά και θέλει να βρει φθηνές λύσεις και καλές λύσεις, πιστεύω ότι μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς ώστε να πάρει τις κατάλληλες απαντήσεις και λύσεις που θέλει. Και βέβαια αυτό κάνουμε, αυτό είναι ο σκοπός μας. Έτσι ξεκινήσαμε βασικά. Οι τιμές που έχουμε είναι πάρα πολύ χαμηλές. Σιγά σιγά το βλέπει ο κόσμος αυτό, έρχεται. Θα δείτε, αν καθίσετε εδώ πέρα, θα δείτε ότι υπάρχουν πελάτες λιανικής οι οποίοι ασχολούνται από μόνοι τους και παίρνουν εξαρτήματα που θα τα έπαιρνε μόνο κάθε επαγγελματίας. Οπότε αρχίζουν να μαθαίνουν, βλέπουν τιμές. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε τον καταναλωτή. Σημαντικό αυτό πιστεύω, ότι ο καταναλωτής δηλαδή πια από μόνος αρχίζει και. Πολλοί κάνουν μόνοι τους δουλειές, πολλοί βλέπουν τις τιμές. Οπότε μιλάμε ξεκάθαρα, δεν μπορούμε να. Δεν είναι όπως τα παλιά χρόνια. Μιλάμε για τα υδραυλικά, φυσικά στο κομμάτι αυτό είναι και το ζεστό νερό. Η θέρμανση, μάλλον ζεστό νερό και ζεστό νερό είτε φθηνό είτε δωρεάν. Ακριβώς. Είναι ο ηλιακός θερμοσύμφωνας, το ζεστό νερό μας το προσφέρει ο ήλιος. Έχουμε ηλιακά, τα φόρτε, τα οποία τα έχουμε και εδώ στο μαγαζί, μπορεί να τα δει κάποιος πελάτης. Και υπάρχουν και, πουλάμε και σε συνεργάτες στη Δράμα, στην Καβάλα, στην Ξάνθη, οπότε δεν χρειάζεται κάποιος να έρθει σε εμάς για να το αγοράσει. Μπορεί να μπει στο site. Να δει τα χαρακτηριστικά και να πάει στον αντιπρόσωπο για να το αγοράσει. Δηλαδή, είναι σαν να έχετε σε εσάς, δηλαδή, μια και εσείς διανομής. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει site στο ίντερνετ, το οποίο μπορεί να το παρακολουθήσει, να δει τα πάντα και να απευθυνθεί κατευθείαν στον αντιπρόσωπο το δικό μας στην περιοχή. Ακριβώς. Πάντως πιστεύω πως τελικά αυτό που λέμε πως θέρμανση, που λέμε νερό, που λέμε φυσικά οτιδήποτε και κάνει με το σπίτι, όλο το σπίτι, τη σήμερα η μέρα θέλει μόνο ψάξιμο και να ρωτήσει κάποιος. Σίγουρα. Όχι όμως πάρα πολύ ψάξιμο. Ναι. Γιατί θα αρχίσει να μπερδεύεται. Καλά είναι να απευθυνθεί σε έναν, ο οποίος μπορεί να του δώσει λύσεις για όλα και να ξέρει αυτό που κάνει. Θα το δείτε στην πορεία. Άμα ρωτάτε πολλά και μαθαίνετε πολλά, μπερδεύεστε πολύ περισσότερο. Και καλά είναι να απευθυνθείτε σε έναν ο οποίος γνωρίζει, ο οποίος έχει ήδη εγκαταστάσεις, υπάρχει ήδη πολλά χρόνια, οπότε να υπάρχει και η εμπειρία και η υποστήριξη. Αγαπητοί μου φίλοι, βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή στο Λευκώνα, βρισκόμαστε στην ΚΕΑ, ένας χώρος ο οποίος πραγματικά πρέπει να επισκεφτείτε, μια πολύ ωραία έκθεση, που μπορείτε να δείτε κιόλας το τι θέλετε να πάρετε, να αποφασίσετε, να σας πείνουν οι ειδικοί, να πάρετε τις απαντήσεις που πρέπει να πάρετε και όπως είναι λογικό, πάντα να προτιμάτε τα καλύτερα προϊόντα. I love you, girls.
Μπουγάτσα Ανδρεάδη και η καλή μέρα γίνεται πράξη.